η εκπαίδευση του προσωπικού, η επάρκεια σε εξοπλισμό και αναλώσιμα, η ολοκλήρωση έργων που αφορούν υποδομές, αλλά και το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Πρέπει να σημειώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες για την αποφασιστικότητα της κυβέρνηση σε σχέση με την περιφρούρηση αλλά και την ενίσχυση του συστήματος υγείας και έδωσε οδηγίες για υλοποίηση συγκεκριμένων ενέργειων. Επίσης, ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος τους εκπροσώπους των συντεχνιών, ευχαρίστησε ακόμα μια φορά τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται όλη αυτή την περίοδο στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και των συνεπειών της.